Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε παγκρίτιο επίπεδο. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και παρερχόμαστε. Ο αντικαπνιστικός νόμος βγαίνει από το σιρτάρι και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ξεκινήσει ελέγχους για τον εντοπισμό παραβατών και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Η εντολή του Υπουργείου Υγείας ήταν σαφής και δεν χωρά καμία παρερμηνία. Ελληνική αστυνομία, δημοτική αστυνομία, διευθύνσεις υγείας και λιμενικό πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους προκειμένου να μπει φρένο στο σκηνικό ανομίας και της μη τήρησης του σχετικού νόμου. Στο Ηράκλειο οι πρώτοι έλεγχοι ξεκίνησαν και μάλιστα βεβαιώθηκαν και τα πρώτα πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 50 έως και τις 10.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις στις τάξεις των επαγγελματιών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά ένας νόμος εισπρακτικού χαρακτήρα, με την πολιτεία να καλεί τους επιχειρηματίες να παίζουν το ρόλο του αστυνομικού. Σε περίπτωση μάλιστα υποτροπής, προβλέπεται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ακόμα και οριστικό λουκέτο στην επιχείρηση. Παράλληλα, οι αντικαπνιστές ζητούν ακόμα περισσότερους ελέγχους και ακόμα πιο αυστηρά πρόστιμα, προκειμένου η Ελλάδα να ακολουθήσει και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου σε επίπεδο Κρήτης και φέρνει στο προσκήνιο προβληματισμούς, αντιρρήσεις, ενδιασμούς αλλά και λεπτομέρειες του συνολικού σχεδιασμού. Στο πλατό της εκπομπής, ο Μαρίνος Πατακός, πολιτικός προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου και η Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Κύριε Πατακή, κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Κρήτη TV, στο πλατό της εκπομπής Direct, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να ανοίξουμε το φάκελο της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου σε παγκρίτιο επίπεδο. Κύριε Πατακή, ήδη ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα οι πρώτοι έλεγχοι και βεβαιώθηκαν τα πρώτα πρόστιμα σε επίπεδο Ηρακλείου τουλάχιστον. Βεβαίως, ξεκίνησαν οι έλεγχοι το νέο έτος, το 2019, την προηγούμενη Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου. Κατόπιν πρόσκλησης και πρωτοβουλίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, συγκροτήθηκε κοινό κλιμάκιο ελέγχου από τη Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική και επόπτη Δημόσιας Υγείας. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από το κέντρο του Ηρακλείου, κυρίως σε καταστήματα καφέ και εστίασης, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα έλεγα ότι οι πρώτοι έλεγχοι που εκτελέστηκαν την προηγούμενη Πέμπτη είχαν κυρίως προειδοποιητικό χαρακτήρα, καθώς έγιναν συστάσεις στους σταμόνες των καταστημάτων που εντοπίστηκαν να καπνίζουν. Απλά επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 500 ευρώ σε έναν καταστηματάρχη γιατί δεν τηρούσε τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας και της στήρησης του συγκεκριμένου αντικαπνιστικού νόμου σε υπέρτατο βαθμό, θα έλεγα. Κλειστός και ο εσωτερικός χώρος και ο εξωτερικός, ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα στους θαμώνες να έχουν επιλεκτική λύση. Κύριε Πατακέ, ο τελευταίος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Ηρακλείου πότε ήταν? Έχει ιδιαίτερη αξία η συγκεκριμένη ερώτηση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο είχαν αδρανήσει. Από πότε? Από το 2013. 2013-2019, 6 χρόνια. Βεβαίως. Η Δημοτική Αστυνομία, όπως γνωρίζετε, είχε καταργηθεί το 2013 και επαναστήθηκε το 2015. Όμως ούτε το 2015, ούτε το 2016, ούτε το 2017 είχαν γίνει σχετικοί έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο. Καλά, δεν είναι μόνο θέμα δημοτικής αστυνομίας. Δεν είναι θέμα δημοτικής αστυνομίας. Υπάρχει και ελληνική αστυνομία. Βεβαίως. Υπάρχουν και διευθύνσεις δημόσιας υγείας, σωστά. Το 2018, λοιπόν, όταν ήρθε η οδηγία από το Υπουργείο Υγείας προς την υγειονομική υπηρεσία, ξεκίνησαν πάλι έλεγχοι, έγιναν 8 έλεγχοι και βεβαιώθηκε ένα πρόστιμο την περσινή περίοδο, την καλοκαιρινή, την τουριστική περίοδο. Έκτοτε πάλι σταμάτησαν οι έλεγχοι, μέχρι που σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ενημέρωση που έχω ως πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, οι καταγγελίες έπεφταν ειδικά τις ημέρες των εορτών βροχή. Οι καταγγελίες βροχή, τα πρόστιμα μηδαμινά. Τα πρόστιμα πολύ. Για σχεδόν μηδαμινά. Η βεβαίωση προστήμων. Βεβαίως. Θα έλεγα λοιπόν ότι θεωρήθηκε επιβεβλημένο από την συντονίστρια υπηρεσία για το συγκεκριμένο νόμο, την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η συγκρότηση των κοινών κλιμακίων για το νέο έτος.
Μάλιστα, κύριε Αντωνακάκη, σας ευνδίασαν κάπως οι συγκεκριμένοι έλεγχοι? Είχατε ενημερωθεί πιο πριν? Γνωρίζαμε τον νόμο ότι από το 2010 υπήρχε εγκύκλωση η οποία προέβλεπε ότι πρέπει να υπάρξουν ελέγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους καπνίζοντες. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι είχε αδρανήσει για αρκετά χρόνια και τώρα πάλι ξαφνικά είμαστε πάλι υπόλογοι για ένα νόμο ο οποίος ναι, μεν είναι σωστός και συμφωνούμε ότι πρέπει να τηρηθεί, αλλά για τα δικά μας μαγαζιά τουλάχιστον που είναι κέντρα διασκεδάσεως και εστίασης είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφαρμογή του και αν ο ίδιος ο ελεκτικός μηχανισμός δεν επιβάλλει την τάξη είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς όλους τους ιδιοκτήτες να το καταφέρουμε αυτό. Είχατε ενημερωθεί πιο πριν? Δεν υπήρχε ουσιαστική ενημέρωση. Το ακούσαμε και εμείς από τα μέσα που έγινε η πρώτη επαφή. Κύριε Πατακέ, δεν υπήρχε ενημέρωση στους επιχειρηματίες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, ορθό και ειδικό. Σωστά το λέτε. Δεν υπήρχε ενημέρωση προσωπική προς το Σύλλογο. Απλά η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έκανε την πρόσκληση. Δεν κρατήθηκε μυστικό. Είναι αλήθεια αυτό. Διέρευσε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι σας είπα και προηγουμένως ότι οι έλεγχοι αυτοί, οι συγκεκριμένοι της προηγούμενης Πέμπτης, είχαν προληπτικό, προειδοποιητικό χαρακτήρα. Βεβαιώθηκε το πρόστιμο όμως. Βεβαιώθηκε το πρόστιμο, διότι ήταν πολύ τραβηγμένη περίπτωση του κλειστού χώρου, ειδικά. Δηλαδή είχε και άλλες παραβάσεις πέραν του αντικαπνιστικού νόμου. Εκείνο όμως το οποίο διαπιστώνεται και θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό είναι ότι η κοινή γνώμη ανταποκρίθηκε θετικά. Στο άκουσμα της επανάληψης των ελέγχων είναι γεγονότα, τα τηλεφωνήματα και η αντίδραση της κοινωνίας στην πλειοψηφία της ήταν θετική. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να γίνεται διάγγελμα ή δελτίο τύπου όταν οι υπηρεσίες θα βγαίνουν για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Απλά επειδή ήταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ήταν ηθικό και δίκαιο να γίνει μια προειδοποίηση. Συνεπώς, οι επόμενοι έλεγχοι, οι οποίοι δεν θα αργήσουν, θα γίνουν, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που Μάλιστα. έχει η Δημόσια Υγεία, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι. Κύριε Αντωνακάκη, η πλειονότητα πάντως των πολιτών, κακά τα ψέματα, είναι υπέρ της πιστής εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Σαφώς και είναι και πρέπει όλοι μας να το τηρήσουμε. Το θέμα είναι όμως να έχουμε και τη δυνατότητα να μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που καπνίζουν, που είναι πάρα πολλοί, να βρούμε έναν τρόπο, διότι και αυτοί είναι πελάτες μας, πρέπει να τους σεβαστούμε όσο ανάγκη έχει κάποιος. Και ενοχλείται από το να μην με τους καπνίζοντες, άλλο τόσο και οι καπνίζοντες δεν μπορούν όταν είναι εξαρτημένοι και θεσμένοι σε αυτό. Άρα λοιπόν. Οπότε τι πρέπει να γίνει? Εμείς πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο και να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται στα καταστήματα με τις ειδικές ταμπέλες, οι οποίες ενημερώνουν ότι δεν καπνίζουν στα μαγαζιά. Αυτό που για μένα θα ήταν σωστό, αν μπορούσαμε να γίνει κάποια τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής και να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δηλώσουμε το κατάστημά μας, αν θέλουμε να είναι για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Το πολύ δύσκολο όμως είναι το πιο δύσκολο το πώς θα επιβληθούμε στον πελάτη όταν ανάψει το τσιγάρο μέσα στην επιχείρησή μας. Είναι πολύ μικροί χώροι, δεν είναι εύκολο να τους βγάλουμε έξω. Τα πρόστιμα σαφώς και τα γνωρίζουν, άρα είναι θέμα του πελάτη να το σεβαστεί αυτό και να σκεφτεί ότι θα του επιβληθεί το πρόστιμο. Εμείς θα του πούμε ότι δεν επιτρέπεται σαφώς μέχρι να τροποποιηθεί ο νόμος, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Και από εκεί και μετά. Να βάλουμε μια τελεία. Ναι. Κύριε Πατακέ, τι προβλέπει ο νόμος? Ο νόμος. Αναφορικά με τα τετραγωνικά, με το δικαίωμα του κάθε επιχειρηματία να ορίσει την επιχείρηση του όπως θα το δομήσει. 38 του 2010. Ναι. 25 Αυγούστου του 2010 προβλέπει και έχει πεδίο δράσης και εφαρμογής όχι μόνο στα καφέ εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει πεδίο εφαρμογής σε όλους τους δημόσιους χώρους, στους χώρους εργασίας ιδιωτικούς και δημόσιους, στα νοσοκομεία, ακόμα στα αθλητικά κέντρα, ακόμα και στα αυτοκίνητα, όταν επιβάτες είναι παιδιά κάτω των 12 ετών. Έχει λοιπόν εφαρμογή παντού. Δεν είναι μόνο, μην γίνουμε, επειδή εστιάζουμε εκεί τους ελέγχους προς το παρόν, δεν σημαίνει ότι δεν έχει πεδίο εφαρμογής. Εστιάζουμε λανθασμένα τους ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκεί υπάρχουν οι αντιδράσεις. Αλλά πρέπει να εστιάσουμε και στα νοσοκομεία, Βεβαίως. Πρέπει να εστιάσουμε και στα δικαστήρια, Βεβαίως. Πρέπει να εστιάσουμε στο σύνολο των χώρων, των δημόσιων χώρων. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, η νομοθεσία τι προβλέπει, κύριε Πατάκη? Προβλέπει ότι στον γενόμενο έλεγχο, εφόσον παρατηρηθεί θαμώνας, πελάτης του καταστήματος να καπνίζει, τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ. Με έκθεση βεβαίωσης παράβασης που είναι αυτόφορη, κόβεται επί τόπου
και 500 ευρώ στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, εφόσον επαναληφθεί ο έλεγχος σε άλλο χρονικό διάστημα. Ναι. Επειδή έχει υποχρέωση το κατάστημα να τηρεί βιβλίο ελέγχων, είναι ένα τετράδιο, θα έλεγα, εκατοντάφυλλο, το οποίο προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη, όπου γίνονται οι σημειώσεις, οι επισκέψεις, οι έλεγχοι και καταχωρούνται ακόμα και τα πρόστιμα. Εφόσον παρατηρηθεί δεύτερη φορά η υποτροπή, λοιπόν, διπλασιάζεται το πρόστιμο. Διπλασιάζεται. Εάν παρατηρηθεί τρίτη φορά, τότε το πρόστιμο, εκτός από το πρόστιμο, έχουμε και δεκαήμερη σφράγιση του καταστήματος. Λουκέτο, λοιπόν. Βεβαίως. Εάν συνεχιστεί και την τέταρτη φορά, τότε γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας. Ωραία. Αυτό αφορά λοιπόν το ύψος των προστήμων. Αναφορικά με το δικαίωμα του κάθε επιχειρηματία να πει ότι εμένα ο χώρος μου είναι για καπνίζοντες ή για μη καπνίζοντες. Έχει το δικαίωμα επιχειρηματίας? Όχι. Δεν μπορεί. Όχι. Μέσα στον ίδιο χώρο να κάνεις διάκριση. Ο αέρας είναι κοινός. Θα μπορούσε να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για καπνίζοντες, όμως από τον νόμο δεν γίνεται αυτή η διάκριση. Αυτή γίνεται μια διάκριση. Γνωρίζουμε ότι πάνω από 500 τετραγωνικά, όταν ακριβώς είναι ένας χώρος, εκεί μπορεί να διαχωριστεί και να υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, πάνω από χώρος. 500 τετραγωνικά, στα μεγάλα κέντρα διασκεδάσεως. Ότι εκεί μπορεί κάποιος. Αυτό δεν αφορά τώρα τα καφέ της πόλης του Ηρακλείου. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω και στον κύριο Πατακό είναι ότι εστιάζονται οι ελέγχοι στο κέντρο κυρίως. Ναι, όχι ότι εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ελέγχοι, γενικότερα οι ελέγχοι, ξεκινάνε πάντα από εκεί. Ακόμα οπότε, και με τις βεβαιώσεις κλήσεων για χώρους στάθμευσης, για παράνομη στάθμευση, κύριε Πατακέ. Πόσο... Και είναι ένα παράπονο, συγγνώμη κύριε Αντωνακάκη, είναι ένα παράπονο των πολιτών του Ηρακλείου, ότι οι έλεγχοι εστιάζονται περιμετρικά του ιστορικού κέντρου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει δίκιο και εσείς και η κυρία Πρόεδρος. Πραγματικά οι έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο συνήθως κατά 70 με 80% γίνονται γύρω από το ιστορικό κέντρο. Διότι εκεί συνήθως γίνονται οι καταγγελίες, εκεί είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, επισκεψιμότητα και πυρότητα των χώρων, χωρίς όμως να αποκλείουμε την υποχρέωση των ελεγκτικών μηχανισμών να δράσουν και περιφερειακά. Εάν δεν συμβεί αυτό, και το έχουμε υπόψη μας να εισηγηθούμε στο σχεδιασμό, προγραμματισμό των ελέγχων που θα γίνουν, να κινηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ΕΛΑΣ, Δημοτικής Αστυνομίας και Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και περιφερειακά. Αυτό είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη, έχουμε να κάνουμε με ένα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρο, πιστεύετε? Εγώ θεωρώ πως ναι, ότι είναι εισπρακτικού χαρακτήρα. Βέβαια, η δημόσια υγιεινή έχει προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε και να μην επιβαρύνουμε τον κόσμο που δεν καπνίζει με τους καπνιστές μας. Αλλά το θέμα είναι, σας λέω, ότι αν δεν βρεθεί λύση, εμείς δεν μπορούμε όλοι που είμαστε στον χώρο αυτό να επιβληθούμε. Είναι πολύ δύσκολο όταν κάποιος το ζει από κοντά, στον ίδιο τον πελάτη και του πεις μην καπνίσεις, ή ακόμα και αν του πας ένα άλλο εκτός τασάκι και του πεις όχι, δεν μπορώ παρά μόνο βγες έξω ή να καπνίσεις, αντιδράει. Καλά, μπορείτε βέβαια να απομακρύνετε τα τασάκια από τα τραπέζια σας. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι στις υποχρεώσεις. Από τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει κάποια πράγματα, πρέπει να υπάρχει το εικονίδι αυτό που λέει για μη καπνίζοντες, πρέπει να μην υπάρχουν τα σάγια στα τραπέζια, πρέπει να τηρείται το βιβλίο που γίνονται για τους ελέγχους που λέει ο κ. Πατακός, που είναι στις υποχρεώσεις μας, για να είμαστε εντάξει. Αλλά σε καμία περίπτωση, κύριε Πατακέ, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο τους επιχειρηματίες του κέντρου κυρίως και όχι μόνο, θα πω εγώ, οι οποίοι σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από αυτή την οικονομική δυσπραγία τη γενικότερη. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βάλουμε στόχαστρο αυτές τις επιχειρήσεις και να καλούμε τους επιχειρηματίες να παίξουν το ρόλο του αστυνομικού. Κύριε Παναγιωτόπουλε, διαφωνώ με την κυρία Πρόεδρο ότι είναι εισπρακτικό το μέτρο, καθώς τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, περισσότερα εισπράττει το κράτος από την κατανάλωση του τσιγάρου παρά από την απαγόρευση, σίγουρα. Εκείνο που όμως το οποίο είναι βέβαιο, είναι δίκαιο και αντικειμενικό, είναι οι έλεγχοι να μην περιοριστούν σε συγκεκριμένους χώρους, μόνο δηλαδή για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε άλλους χώρους που η δημόσια υγεία βλάπτεται ίσως ακόμα και περισσότερο από τους χώρους
υγειονομικού ενδιαφέροντος να μείνουν στο απειρόβλητο. Μάλιστα, κύριε Αντωνακάκη, διαφωνεί ο κύριος Πατάκος. Και εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε για τους παραγωγούς του καπνού. Αυτοί είναι που κερδίζουν και όχι το κράτος από αυτό. Γιατί αν κέρδιζε το κράτος από αυτό, να είστε σίγουρος ότι δεν θα υπήρχε τέτοιος νόμος. Ούτε θα τον δεχόταν. Άσχετο ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η εντολή, θεωρώ ότι θα υπήρχε αντίδραση. Έτσι νομίζω εγώ. Κύριε Πατακέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντικαπνιστικός νόμος από την ψήφισή του έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μέχρι τότε και σε λεωφορεία και ακόμα και στα αεροπλάνα, το έχω φτάσει εγώ προσωπικά αυτό, κάπνιζαν. Υπήρχε χώρος, ορισμένες θέσεις που ήταν καπνιζόντων και στα πλοία. Τώρα, εκεί που είναι πραγματικά έχει εφαρμογή, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα πλοία και τα αεροπλάνα. Αν θα παρατηρήσατε χθες, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας. Μία από τις δηλώσεις που έκανε, οι οποίες δεν μας τιμούν, είναι ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός εταίρος που δεν έχει εφαρμόσει τον αντικαπνιστικό νόμο. Και μάλιστα μίλησε για κάποιες κυρώσεις κατά της Ελλάδος για αυτή την παράληψη. Συνεπώς, η δημοτική αστυνομία, την οποία εκπροσωπώ εγώ στο μέτρο της αναλογή, πρέπει να βοηθήσει και πρέπει να συντράξει. Υπάρχει γνωστή υποστελέχωση, ναι. Το κατανοούμε και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Στο μέτρο της αναλογής των δυνατοτήτων της, πιστεύω ότι θα κάνει το καθήκον της. Βέβαια, η αλήθεια είναι, κυρία Αντωνακάκη, πως λαμβάνουμε μέρημνα σε αυτή τη χώρα συνήθως για τους καπνίζοντες. Δηλαδή, αν θέλετε να αντιστρέψω αυτό που λέω, δεν λαμβάνουμε μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους που δεν καπνίζουν. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τους σεβαστούμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βρούμε μια λύση και να προσπαθήσουμε, αν γίνεται, να τροποποιηθεί αυτός ο νόμος με την παρέμβασή μας, ό,τι αφορά να διαχωριστούν τα μαγαζιά τα οποία είναι για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Αυτό θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Ερώτηση. Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε σε περίπτωση που δεν καπνίζω, υπάρχει αυτή η τροποποίηση. Οπότε λοιπόν. Η αλήθεια είναι, απλά βλέπω σε τι δύσκολη θέση έρχομαι όταν έχω να κάνω με καπνίζοντες. Για να το γενικεύσω, η πλειονότητα των συναδέλφων σας, τι πιστεύετε ότι θα πράξει σε περίπτωση που υπάρξει αυτή η τροποποίηση? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που νομοθεσία. Είδα τώρα τις τελευταίες μέρες που γίνονται οι ελέγχοι σε κάποια μαγαζιά που πήγαινα συναδέλφων και είχαν μεγάλη επισκεψιμότητα, μετά την εφαρμογή του νόμου ήταν άδεια. Αυτό είπα. Άρα. Και αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ήτανε ήταν μόνο 2-3 τραπέζια που δεν μπορούσαμε να βρούμε τραπέζι να καθίσουμε. Ναι, εντάξει, ο Έλληνας θα πρέπει να βγει από τον καφέ του όμως. Δεν σημαίνει ότι για θα... καφέ και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το συγκεκριμένο μαγαζί είχε πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Και δεν είχε κόσμο να φταίει το ότι απαγόρευσαν το τσιγάρο. Μάλιστα, κύριε Πατακέ. Συνεπώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό τελικά, είναι κυρίως πολιτικό και κοινωνικό. Όταν δεχθούμε και αντιληφθούμε ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται αστυνόμευση για την επιβολή και την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου και στην Ελλάδα και κυρίως παλαιότερα υπήρχαν αντιδράσεις στην ώρα των ελέγχων. Οι δημοτικοί αστυνομικοί, όπως μου αφηγούνται τώρα οι σημερινοί, μου έλεγαν ότι χωρίς την ελληνική αστυνομία θα ήταν δύσκολο να εκτελέσουν ελέγχους, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Αξιουραγός για ακόμα μια φορά η χώρα μας. Ουραγεί στην νοοτροπία, στη συνείδηση και στη συμπεριφορά, θα λέγαμε. Άρα το πρόβλημα είναι. Να μην χρειαζόταν η παρέμβαση κανένας ελεκτικού μηχανισμού. Να ήταν ηθική υποχρέωση του καθενός μας ότι αυτό που κάνει βλάπτει τους γύρω μας και ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κύριε Πατακή, για να κλείνουμε σιγά-σιγά, οι επόμενοι έλεγχοι πότε θα πραγματοποιηθούν? Δεν τι προβλέπει ο σχεδιασμός? Ναι, μην μας ανακοινώσετε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα υπάρξει συνέχεια. Εντός εβδομάδος και κάθε εβδομάδα θα γίνονται έλεγχη για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Σε καθημερινή βάση? Οι δυνατότητες, πρέπει να είμαι ειλικρινής, μπορεί να μην προαναγγείλουμε, σίγουρα δεν πρέπει να προαναγγείλουμε τους επόμενους ελέγχους, γιατί δεν είναι θεμητό ούτε δίκαιο. Όμως σίγουρα θα γίνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να παρατηρηθεί και επαναληφθεί το φαινόμενο της αδράνειας, της υπηρεσιακής αδράνειας, που υπήρξε τα τελευταία χρόνια της κρίσης ειδικότερα. Μάλιστα. Μετά το 10 και μετά. Κύριε Αντωνακάκη, για να κλείσω, τέλος η αδράνεια λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η δική μου πρόταση ό,τι αφορά τους ελέγχους, ότι καλό θα ήταν να ξεκινούσαν σιγά σιγά να εφαρμόζουν τον νόμο πρώτα από τους δημόσιους χώρους ή τους κλειστούς χώρους, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στους χώρους αναμονής, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εκεί στα ο κόσμος, στα δημαρχεία, γενικότερα παντού, και μετά να προχωρήσουν στα δικά μας μαγαζιά, τα οποία είναι λίγο πιο προβληματικό ό,τι αφορά την εφαρμογή, ας το πω έτσι, προβληματικά εντός εισαγωγικών. Και να μην εστιάζονται, όπως είπατε και εσείς, στο κέντρο,
Και επίσης το πρόστιμο να επιβάλλεται πρώτα στον πελάτη και μετά στον καταστηματάρχη. Διότι δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του αστυνομικού καταστηματάρχης. Η δική μου, πρόταση είναι οι έλεγχοι να συνεχιστούν παντού χωρίς εξαιρέσεις. Μάλιστα. Εγώ θα χαρώ να βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου. Γιατί όχι. Να δώσετε το καλό παράδειγμα. Βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Πατακή, κύριε Αντωνακάκη, νομίζω ανοίξαμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους περισσότερους πολίτες. Υπάρχουν αντιδράσεις, έντονος ο προβληματισμός. Ας κρατήσουμε ότι βγήκε από το σιρτάρι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάποτε ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.